Δόξα στον κύριο αδερφή, τον ευχαριστούμε γιατί κάνει χάρη και έλεος. Θα ήθελα να διαβάσουμε από του Ιωάννου την επιστολή την πρώτη, το 5ο κεφάλαιο. Όχι όλο βέβαια, αλλά θα διαβάσουμε όσο ο κύριος μας οδηγήσει. Δηλαδή, πας ως της πιστεύει, είναι στη σελίδα 1083. Πας ως της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη. Και πας ως της αγαπά το γεννήσανταν, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού όταν τον Θεόν αγαπώμεν. Και τα εντολάς αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτωμεν τα εντολάς αυτού, και η εντολή αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νική σας τον κόσμο, η πίστη ημών. Τι είναι ο νικών τον κόσμο ημί ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Ούτως λέει είναι ο ελθόν δια ύδατος και αίματος Ιησούς ο Χριστός, ουχή δια του ύδατος μόνον, αλλά δια του ύδατος και του αίματος, και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, και ούτε οι τρεις είναι εν. Και οι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το πνεύμα και το είδωρ και το αίμα. Και οι τρεις ούτι αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποία μαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει στον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρία εν εν εαυτό. Όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμε αυτόν ψεύστην. Διότι δεν επίστευσε εις την μαρτυρία την οποία μαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία ότι η ζωή αιώνιον έδωκε εις ημάς ο Θεός. Και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όσης έχει τον Υιόν έχει την ζωή. Όσης δεν έχει τον Υιόν του Θεού την ζωή δεν έχει. Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή. Και εδώ βλέπουμε τον ξεχωρισμό, θα έλεγα, που κάνει ο Κύριος. Και την ωραία πρόσκληση που έδωσε στους ανθρώπους. Όσοι λέει δεχθεί την πρόσκληση του Θεού, τι κάνει ο Κύριος? Έρχεται ο Θεός, τον καθαρίζει, τον αγιάζει, τον γεννάει, όπως διαβάσαμε, και του δίνει την εξουσία να ονομάζεται Υιός του Θεού, Γι' αυτό και είναι ένα μεγάλο μυστήριο, αδερφοί, Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε έτσι, να το αναλύσουμε ίσως πώς γίνεται. Δεν το βλέπουμε πώς γίνεται. Εμείς το αισθανόμαστε όταν γίνεται. Βλέπουμε το αποτέλεσμα, της αγάπης του Θεού. Έρχεται η αγάπη του Θεού, σε πλημμυρίζει, στην αναγέννηση. Και εκεί που ήσουν να υβριστείς και όλα τα υπόλοιπα, μην τα πούμε, ξαφνικά αρχίζεις και αγαπάς όλους τους ανθρώπους. Τι παράξενο γίνεται. Αυτή είναι η αναγέννηση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας αναγέννησε ο Κύριος γιατί πιστέψαμε στη θυσία του Σταυρού του Γολγοθά. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν. Το θέμα είναι πώς πιστεύουμε. Πώς πιστεύουμε? Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν. Και το θέμα είναι, αδελφοί, πώς διαβάζουμε? Ποια είναι η αιτία για να διαβάσω? Θέλω να πάω στη θεολογική σχολή και πρέπει να πάρω το πτυχίο μου. Άρα θα διαβάσω. Θέλω να κηρύξω. Άρα θα κάτσω να διαβάσω. Θα τα κηρύξω για τους άλλους, θα διαβάσω για να τα κηρύξω στους άλλους. Θέλω να κάθομαι στο τραπέζι και όλοι να με ακούνε, γιατί εγώ θα είμαι ο γνώστης του Λόγου του Θεού. Και εδώ έρχεται, αδελφοί, πώς διαβάζουμε? Το σωστό είναι να διαβάζω για μένα. Να κηρύττω για μένα.
Όταν λέω να κηρύττω, όχι στον άμβονα, στο σπίτι. Διαβάζω και εκεί την ώρα κηρύττει το λόγος σε μένα. Και τι με κάνει ο λόγος? Έρχεται και με διορθώνει, και λέει, αγαπητέ, είσαι αμαρτωλός, μετανόησε. Θα μου πεις, πολύ τυπικό αυτό, έτσι, πολύ έτσι. Κι όμως, αδερφοί, όταν ήρθε η παρουσία του Θεού στον Ισαΐα, πιο μπροστά βλέπουμε, και αυτή είναι η καρδιά μας. Όταν περπατάς ένα καλό αγώνα, ξαφνικά βλέπεις ότι ο αδερφός, με το μέτρο το δικό μου, δεν είναι έτσι όπως εγώ το θέλω. Και άρχιζω και λέω, ουέ στον αδερφό. Ουέ στην αδερφή. Και έρχεται η παρουσία του Θεού και φεύγει το ουέ για τους άλλους. Και έρχεται το ουέ σε αυτόν, Ο τάλας, λέει, εγώ, εχάθη. Ήρθε η παρουσία του Θεού, είδα τον Κύριο, ένιωσα τον Θεό. Και τι νιώθω τώρα? Νιώθω ότι δεν είμαι άξιος να σταθώ στην παρουσία του Θεού. Μα εσύ, αδερφέ? Ναι, εγώ. Βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Ο Λόγος του Θεού δεν μεταβάλλεται. Φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα που θέλει να φέρει ο Κύριος, αδερφοί, είναι στη ζωή μας να μας κρατήσει πρώτον και Κύριον ταπεινούς. Να ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Το δικό μου το χάρισμα δεν το έχει κανένα στην Εκκλησία. Σαν το δικό μου το χάρισμα? Και αυτός, ξέρετε τι γίνεται? Πρέπει να έρθει η ώρα που θα έρθει ο Κύριος για να τον ταπεινώσει. Τι θα πει σαν το δικό σου το χάρισμα? Δικό σου είναι καταρχήν. Παίρνουμε από τον Κύριο, αδελφοί, και δίνουμε. Δεν είναι δικά μας. Και ό,τι μας δίνει ο Θεός, αυτό πρέπει να δίνουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς τι είμαστε, ξέρετε? Ένας αδερφός του είπε, είμαστε σερβιτόροι. Έχετε κάνει σερβιτόροι? Σερβιτόροι, αδερφοί. Παίρνουμε, μαγειρεύει ο μάγειρας, το παίρνουμε εμείς έτοιμο στο δίσκο και το μεταδίδουμε. Πάρε, αδερφέ. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Όποιο χάρισμα και να έχεις, όποια διακονία και είναι αυτή, αδερφή, αυτή είναι η υπηρεσία, που έβαλε ο Κύριος για να υπηρετήσουμε όλοι. Και ένας που δεν έχει χάρισμα και υπηρετεί από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, εννοώ, γιατί μπορεί ο άλλος να θέλει να βοηθήσει. Και αυτό θα μου πεις χάρισμα είναι. Αλλά δεν φαίνεται όπως φαίνεται κάποιο πνευματικό άλλο χάρισμα. Και αυτό όμως, αδελφοί, είναι στο ίδιο υπάγεται. Και πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Και κοιτάξτε τι ωραία ο Λόγος του Θεού μας λέει εδώ ορισμένα πράγματα. Και είναι καταπληκτικά. Λέει, πάσος της πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Και θα λέγαμε ότι αμφισβητείται στην εποχή μας πάρα πολύ, Κύριε, αυτό. Ο Χριστός ήταν ένας καλός άνθρωπος, λέει ο άλλος. Ο άλλος λέει, ο καλύτερος των ανθρώπων. Αλλά δεν ήταν Θεός. Και εδώ είναι, αδελφοί, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πώς διαβάζεις? Γιατί διαβάζεις? Για να έχεις τη γνώση. Ένας αδελφός, θυμάμαι, σε ένα κήρυγμα τελευταία το άκουσα, βρήκε έναν δικηγόρο και λέει, εγώ διαβάζω το Λόγο του Θεού κάθε καλοκαίρι. Τον παίρνω στην παραλία και το διαβάζω. Α, λέει, αυτός θα είναι καλός. Πιστός, Και λέει, γιατί, λέει, γιατί διαβάζεις? Λέει, εγώ είμαι δικηγόρος και διαβάζω το Λόγο του Θεού για να έχω κάποιες ατάκες να λέω στο δικαστήριο και να τους αποστομώνω όλους. Λέει ο αδερφός, εις μάτιν. Βλέπετε, αδερφοί? Δηλαδή, πώς διαβάζουμε, αδερφοί, αν διαβάσουμε και σταθούμε σαν τα παιδιά, σαν τα παιδιά, ενώπιον του Πατέρα του Θεού, γιατί στην ουσία αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι, αδερφοί, θα έλεγα, η πρώτη τάξη του Δημοτικού,
Και δεν μιλάω για εμάς εδώ, τοπικούς, μιλάω για όλη την ανθρωπότητα. Πρώτη τάξη δημοτικού, με έναν πατέρα ουράνιο που δημιούργησε όλα αυτά, πώς μπορούμε να συγκριθούμε, αδελφοί, στη φυσική? Θα συγκριθούμε στα μαθηματικά, στη δύναμη, στη σοφία? Σε ποιο μέτρο δηλαδή να βάλουμε κάτω και να πούμε ότι ο άνθρωπος, ο σοφότερος των ανθρώπων, μπορεί να συγκριθεί με τον Πατέρα Θεό? Βλέπετε, υπάρχουν βέβαια μεγάλες υπερήφανες καρδιές, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ζούμε 70, 80, 90 χρόνια και μετά αποθνίσκουμε. Η πνοή μας φεύγει, αδελφοί, ό,τι και να έχουμε αποκτήσει, στο τέλος χάνεται. Αυτό που μένει είναι η αγάπη του Θεού. Έχω την αγάπη του Θεού μέσα μου. Και εμείς διαβάσαμε, ακούσαμε και πιστέψαμε ότι ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και αυτό είναι Θεού του δώρο. Και επειδή το πιστέψαμε αυτό, ήρθε ο Κύριος και μας αναγέννησε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είμαστε καλύτεροι των υπολείπων, αλλά αυτή το ξεχωρισμό έκανε ο Κύριος. Θα μου πεις, και οι άλλοι πιστεύουνε. Πιστεύουνε με ένα μέτρο θρησκευτικό. Και όταν πιστεύεις με ένα μέτρο θρησκευτικό, δηλαδή η εκκλησία μας εδώ, η τοπική, λέει αυτό και αυτό και αυτό. Αν εγώ διαβάζω το Λόγο του Θεού βάσει αυτής της σκέψεως, δεν μπορώ να προχωρήσω. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι πάνω από όλες τις εκκλησίες. Το πιστεύουμε? Είναι πάνω από όλες τις εκκλησίες, θρησκείες και οτιδήποτε μπορεί, ιδεολογία κτλ. Δεν συγκρίνεται ο Λόγος του Θεού με μια θρησκεία. Ούτε μπορώ να τον περιορίζω το Λόγο του Θεού μέσα σε μια εκκλησία και να πω εδώ, η απόλυτη αλήθεια θα τη λέω εγώ, η δική μου η εκκλησία. Έχω αποτύχει. Περιορίζω το Λόγο του Θεού μέσα σε ένα στενό περιβάλλον, ενώ ο Λόγος του Θεού είναι απεριόριστος. Όταν η εκκλησία μου, εγώ, ο εαυτός μου, συμμορφώνομαι με το Λόγο του Θεού, τότε τι γίνεται? Τότε ζω στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε. Και εμείς γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πρέπει να συμμορφωθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, εκ του Θεού εγεννήθη, και πάνστος αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Και δεν μπορώ να πω ότι εγώ τον αδελφό αυτόνα δεν θέλω να τον δω. Δεν θέλω να τον βλέπω. Πρέπει να διορθώσω τη ζωή μου. Θα μου πείτε, πολλές φορές είναι δύσκολο αυτό, γιατί ο αδελφός με έφτεξε. Θα μου πείτε, μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά? Το λέω λόγος του Θεού. 12 ήταν οι, έτσι. Τον έναν τον φθονήσανε, τον μισήσανε και τον πουλήσανε κατά χάρη Θεού. Ενώ η βουλή τους ήταν να τον θανατώσουνε. Να θανατώσουνε τον αδερφό που είναι μέσα στην εκκλησία, την αδερφή που είναι μέσα στην εκκλησία, να τη θανατώσουμε. Εάν δεν συμμορφωθούμε με την εικόνα του Χριστού, μπορεί να γεννηθεί μέσα στην καρδιά μας τέτοια πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ταπεινοί, και πρέπει, αδελφοί, τι να κάνουμε, να συμμορφωθούμε. Ο Κύριος λέει, πόσες φορές να συγχωρώ τον αδελφό μου? Άντε να το συγχωρέσω 7 φορές, τέλειος αριθμός, πλήρης αποκατάσταση, και έρχεται ο άνθρωπος και το φανερώνει αυτό μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος, αδελφοί, τον διορθώνει, όχι 7 φορές. Τόσο περιορισμένος είσαι. Και όμως, αδελφοί, τόσο περιορισμένοι είμαστε. Τόσο μικροί είμαστε. Και τι πρέπει να κάνω?
πρέπει να πάω στα Άγια των Αγίων, να γεμίσω την μπαταρία μου με αγάπη Θεού, με μακροθυμία, με συγχωρετικότητα, με καλοσύνη, με πίστη. Κάποια στοιχεία του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία αν δεν τα έχω, δεν μπορώ να έχω την αγάπη που λέει στην αρχή ή τη χαρά. Και λέει ο Κύριος, να συγχωρούμε καθώς και εμείς, να μας συγχωρέσει καθώς και εμείς συγχωρούμε στο Πάτερ ημών. Και εδώ αδελφοί χρειαζόμαστε πίστη. Και πρέπει να συγχωρούμε τους αδελφούς μας ό,τι και αν έχουν κάνει. Να μην φτάσουμε στο σημείο που είπαμε προηγουμένως και να γεμίσει η καρδιά μας με πικρία, να την απορρίψουμε την πικρία και να γεμίσουμε με χαρά και πνεύμα Άγιο μέσα μας, αδελφοί. Ελεύθεροι. Πώς θα γονατίσω στον Κύριο με πικρία? Θα γονατίσω στον Κύριο και θα λέω, αχ, αυτός εδώ, ακόμα εδώ είναι Κύριε, πότε θα αποστατήσει? Βλέπετε, η καρδιά έχει ξεφύγει. Αν θέλουμε όμως να μας ευλογήσει ο Κύριος, λέμε, συγχώρεσε Κύριε, γιατί έφτεξα στον αδελφό μου. Το θέλει ο Κύριος. Έχω μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Μια δυνατή εμπειρία. Γιατί υποσχέθηκα να κάνω κάτι σε μια αδερφή και δεν το έκανα. Και ξέρετε πότε το θυμήθηκα? Όταν σηκωθήκαμε για να πάρουμε κοινωνία. Και λέω εγώ τώρα πώς θα πάρω κοινωνία? Έφτιαξα στην αδερφή. Δεν έκανα αυτό που την υποσχέθηκα. Και λέω, Κύριε, ενώ ήμασταν όρθιοι, μπορείς να βγάλεις την αδερφή έξω? Τρεπόμενα και να περάσω, ξέρετε, και να πάω να την πω, αδερφή, συγγνώμη. Λέω, ας τη βγάλεις, άμα τη βγάλεις έξω, λέω, Κύριε, μου δίνεις. Και την έβγαλε έξω ο Κύριος, το ξέρετε. Την έβγαλε έξω. Και έτρεξα, βρήκα την ευκαιρία και πήγα και ζήτησα συγγνώμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλει ο Κύριος, αδερφή, αυτό το να έχουμε αυτή την καρδιά. Το θέλει. Θέλει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Θέλει να είμαστε καλοί στην καρδιά και όχι σκληροί στην καρδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι λέει εδώ? Αγαπά το γεννηθέντα εξ αυτού. Και εγώ οφείλω να σε αγαπώ και εσύ οφείλεις να με αγαπάς. Και ξέρετε τι λέει? Το είπε ο αδελφός της προάλλες στο μάθημα. Για τον αδελφό σου, λέει, την ψυχή σου πρέπει να δώσεις. Να φτάσω σε τέτοιο σημείο αγάπης για τον αδελφό μου. Γιατί είχαν κάνει μια ερώτηση για το αίμα. Αν κάνει να δώσω αίμα. Λέει, την ψυχή σου πρέπει να δώσεις, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα δώσω το αίμα μου για να σωθεί ο αδελφός μου, η αδελφή μου? Ποια είναι η αγάπη μου, Ευχαριστούμε τον Κύριο, Και λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε ότι αγαπώ με τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεό αγαπώ με και τα σεντολάς αυτού φυλάτω με. Γιατί βάζει αυτό το λόγο, αδελφή, μαζί με την αγάπη? Παίζει ρόλο το να έχω αγάπη, να αγαπάω τον αδελφό μου και να φυλάω τις εντολές του Θεού? Από αυτό το τρόπο γνωρίζουμε, λέει, εάν αγαπώ με τον Θεό. Αν φυλάτουμε τις εντολές. Εάν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, αγαπάμε τους αδελφούς. Κοιτάξτε τι αλυσίδα έχει βάλει ο Θεός για να μην μπορούμε να πούμε, α, εγώ τον Θεό τον αγαπώ, όπως το ακούμε. Αλλά είμαστε έτοιμοι να βρίσουμε. Δηλαδή, να μην μετατρέψουμε την πίστη μας σε θρησκεία. Γιατί ο θρησκευόμενος ο άνθρωπος τι κάνει? Πορώνεται στη θρησκεία του, πορώνεται στη δικιά του την ιδεολογία και είναι έτοιμος να σκοτώσει. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδερφή, δεν παίρνει μέρος σε τέτοιες καταστάσεις. Αγαπάει, λέει, τον Θεό
και φυλάτη τις εντολές του. Διότι η αγάπη του Θεού, λέει, είναι το να φυλάτουμε τα εντολάς αυτού, και όπως ακούσαμε και προηγουμένως, και οι εντολές αυτού δεν είναι βαριές. Α, δύσκολο. Δύσκολο, δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν μπορώ. Αυτός είναι ο σαρκικός ο άνθρωπος. Γι' αυτό, αρφή, να προσέχουμε τι ακούμε. Ακούω, ξέρετε, ένα παράδειγμα να πω. Δεν ξέρω άμα το κάνει κανένας, αλλά ακούω δίσκο μουσική. Να μην πω κανένα όνομα. Άμα ακούω δίσκο μουσική ή άμα ακούω λαϊκά, παραδείγματος χάρη, δημοτικά ή ξέρω εγώ, οτιδήποτε και ακούω το οποίο είναι έξω από το λόγο, τι με εμποδίζει να μπω στην δίσκο, παραδείγματος χάρη. Εύκολο είναι μετά το βήμα. Και δεν θα μπορώ να ξεχωρίσω τη διαφορά. Εγώ όταν αναγεννήθηκα δεν καταλάβαινα τη διαφορά και πήγαινα στην δίσκο. Λέω, δεν θα κάνω αμαρτία, λέω. Δεν καταλάβαινα τη διαφορά της αμαρτίας. Και εκεί, ξέρετε, το ρυθμό και την ένταση. Και είχα ταχυπαλμία. Το θυμάμαι αυτό. Είχα ταχυπαλμία. Δεν καθόμουν σε ειρήνη. Μη είπε κανένας ότι απαγορεύεται να ακούς μουσική. Δεν μας απαγορεύει τίποτα. Ούτε με το είπε κανένας. Αλλά δεν αναπαυόταν ο Κύριος, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τι ακούμε. Τι βλέπουμε. Γιατί ό,τι φαγητό θα φας, αυτό το αποτέλεσμα θα έχεις. Αν φάω κόσμο και συμμορφωθώ με τον κόσμο, κόσμο θα βγάλω. Αν όμως φάω πνευματική τροφή, τότε, αδελφοί, θα έχω αποτέλεσμα αγιασμού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, να μείνουμε, αδελφοί. Εδώ λέει πάρα πολλά. Αν δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα, ο Κύριος να μας δώσει πίστη, όπως λέει εδώ, και το 4 θα διαβάσω, λέει, διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, αυτή είναι η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστης ημών. Βλέπετε, δεν συμβαδίζει ο κόσμος με την πίστη του Θεού. Και θυμάμαι την τελευταία φορά που πήγα στην δισκοτέκ, εγώ είχα Χριστό μέσα μου, γιατί με είχε επισκεφτεί ο Κύριος. Και κάτσαμε σε ένα τραπέζι και μια κοπέλα με λέει, εσύ τι δουλειά έχεις εδώ μέσα? Του κόσμου, μια κοπέλα του κόσμου. Λέει, εσύ τι δουλειά έχεις εδώ μέσα? Αφή, μην κάνουμε συμβιβασμούς. Τα παιδιά του Θεού δεν κάνουν συμβιβασμούς. Να συμβιβαστώ με την, ξέρω εγώ ποια είναι αυτή η μουσική, η μεγάλη. Και ναι, βεβαίως έχουν ταλέντα. Ένα ταλέντο του Κυρίου, μια φωνή καταπληκτική, πάει και τη δίδει στον κόσμο η άλλη, για να βγάλει χρήματα. Το θέμα μας είναι εμείς, αδελφοί, πως στεκόμεθα. Να μείνουμε σε αγιασμό, σε καθαρότητα και σε ευλογία. Και θα νικήσουμε, αδελφοί. Γιατί είμαστε με τον νικητή, αυτό είναι το καλό. Είμαστε με τον νικητή. Ήρθε ο Κύριος εδώ κάτω και νίκησε. Ήρθε νικητής και νίκησε. Μα το σταυρώσανε, δε. Κι όμως δεν μπόρεσε ο θάνατος να το κρατήσει. Βλέπετε, η νίκη του Χριστού, αδελφοί, είναι αυτή η οποία άλλαξε όλο τον κόσμο, το ξέρετε. Με τη θυσία του ο Κύριος άλλαξε όλο τον κόσμο και τώρα μας έδωσε μια Καινή Διαθήκη, η οποία είναι σφραγισμένη με το αίμα του και είναι έγκυρη. Πάρτε να την Καινή Διαθήκη, γιατί είναι για σένα. Είναι για μένα, είναι για όλους μας. Να πάρουμε την Καινή Διαθήκη για μας. Και ο Κύριος, αδελφοί, τι θα κάνει? Θα κάνει ωραία πράγματα. Θέλει να χτίσει ο Κύριος μέσα μας αγιασμό, καθαρότητα. Ξέρετε γιατί? Χωρίς τον αγιασμό και την καθαρότητα δεν θα μπορέσουμε να δούμε τον Πατέρα Θεό. Το αποτέλεσμά μας, αδελφοί, και ο στόχος μας είναι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Κύριε, να μας ευλογεί.
Χριστός. Αμήν, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Είπε ο αδελφός όταν πίστεψε, πήγαινε, λέει, σε δισκοθήκες, σε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πήγαινα. Εγώ πήγαινα σε, γιατί ήμουν άνθρωπος που έπαιζα πολύ χαρτί, αλλά όχι με λεφτά. Έτσι για να περνάω την ώρα μου, και πήγαινα στο καφενείο, λέω, και τι έγινε που πάω στο καφενείο. Με έλεγαν τα αδέρφια, αδερφέ, πρόσεξε εκεί που πας. Αλλά μια μέρα με έβγαλε ο Κύριος, αδερφέ, μέσα από εκεί. Πήγα και άρχισα να μιλάω, και η αλήθεια είναι αυτή, από τη στιγμή που πήγα μέσα, λέει, αυτός σταμάτησε το τσιγάρο, δεν καπνίζει, δεν κάνει. Άρχισα να τους μιλάω για τον Κύριο και με κάνανε μια επίθεση, αδερφή, μέσα στο μαγαζί. Και ήρθα σε μια μηχανία, γιατί πέσανε όλοι μαζί πάνω μου. Γι' αυτό είπα ότι με έβγαλε ο Κύριος από εκεί μέσα και δεν ξαναπήγα μετά. Εν τω μεταξύ, ένας συγγενής του αδερφού του Λευτέρη, ο οποίος δεν πίστευε Θεό και δεν τον ενδιέφερε, πετάκεται και λέει, αυτά που σας λέει είναι αλήθεια. Αφού δεν πίστευε στο Θεό. Αλλά ο Θεός, αδερφή, γιατί πάντοτε έχει ένα σχέδιο σωτηρίας, ένα σχέδιο να ελευθερώνει τον άνθρωπο, έχει τους δικούς του τους τρόπους, αρκεί εμείς ως παιδιά του Θεού να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε το Λόγο του Θεού, να προσέχουμε στα γεγραμμένα και τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφή. Όσο για αυτή την ψυχή, η οποία δεν πίστευε, φάνηκε όμως ότι διάβαζε το Λόγο του και γνώριζε διάφορα πράγματα. Εμείς πολλές φορές λέμε τι θα γίνει με τον ένα, πώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε αυτό, αδερφή. Ο Θεός τι έργο έχει να κάνει με τον κάθε έναν, με τον διπλανό μας, αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Και πότε θα κάνει αυτό το έργο? Τον τελευταίο καιρό τον οποίο ήταν αυτός ο άνθρωπος να πεθάνει, δέχθηκε τον Χριστό, το ξέρετε. Και η αιτία, ζήτησε τον αδερφό να πάει να μιλήσει μαζί του, γιατί ήταν συγγενής. Πολλά πράγματα γίνονται τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε, αδερφή. Έχει έργο ο Θεός. Για σκέψου, αδερφέ, από πού και πώς και με ποιο τρόπο ήρθε ο Θεός μέσα στη δικιά σου τη ζωή. Προσωπικά, δες το προσωπικά. Τι έκανε ο Θεός? Έκανε ένα έργο. Ένα έργο σωτηρίας. Εγώ το τονίζω πολλές φορές και λέω κάτι. Αν δεν ήμουν στη Γερμανία, δεν θα είχα σωθεί. Ήταν έργο Θεού να έρθω στη Γερμανία? Ναι, αδερφέ. Ήταν έργο Θεού σήμερα να είσαι εδώ, αδερφέ. Δόξα στον Θεό. Και κάτι ωραίο και θαυμαστό θα σας πω, αδερφή, ότι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε. Είμαστε οικογένεια Χριστού. Άμα θα δούμε τώρα από όσα διαφορετικά μέρη της Ελλάδος είμαστε και από άλλα διαφορετικά, από άλλες διαφορετικές εθνικότητες, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μας φέρει όλους εμάς εδώ μέσα για να μας κάνει οικογένεια δικιά του, αδερφή. Τι θέλω να πω αυτό, αδερφή? Η αδελφότητα είναι σημαντική. Είναι πολύ σημαντική η αδελφότητα. Δόξα στον Θεό. Εσείς, λέει, είσαστε πάντες, λέει, αδελφοί. Δεν το λέει έτσι αφηρημένα ο Λόγος του Θεού. Για να μάθουμε να μην υψώνουμε άτομα, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές υψώνουμε άτομα, ανθρώπους. Υψώνουμε γρήγορα. Πολύ γρήγορα, μάλιστα. Άλλος έλεγε, εγώ είμαι του Παύλου. Άλλος έλεγε, εγώ είμαι του Κυφά. Εγώ είμαι, λέει, του Χριστού. Άλλος, λέτε, τι γρήγορα. Γρήγορα, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού λέει κάτι άλλο. Εσείς πάντες είσαστε, λέει, αδελφοί όμως. Ξεχωρίζει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού και να δούμε το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από σένα? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί σε κάλεσε? Γιατί μας κάλεσε, αδελφοί? Πρώτα απ' όλα για να μάθουμε το Λόγο του Θεού. Για να γνωρίσουμε τις εντολές του Λόγου του Θεού. Να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού. Για να μπορέσουμε, αδελφοί, μια μέρα όλοι μαζί. Γι' αυτό σας είπα, αδελφοί, εσείς πάντες είστε αδελφοί. Όλοι μαζί. Για να μπορέσουμε να τερματίσουμε, αδελφοί, να μπορούμε πάντοτε όλοι μας να βάζουμε αυτό το χέρι το καλό της βοηθείας, αδελφοί. Να μην είμαστε αδρανείς, αδελφοί, για τον αδελφό μας, για την αδελφή μας, για την Εκκλησία, ιδιαίτερα για την Εκκλησία. Δόξα στον Θεό, αδελφοί. Είμαστε σώμα Χριστού. Μετά θα καθίσουμε να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού. Σε τον άδειξε τη λέει ότι όλοι σε αυτόν τον άδειο λέει μετέχουμε. Είμαστε σώμα Χριστού, είμαστε ένα. Είμαστε ένα, αδελφοί. Δεν είναι θαυμαστό αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε, αδελφοί, να το εννοήσουμε. Πώς έρχεται ο Θεός και μας κάνει ένα δια του λόγου. Δόξα στον Θεό. Δια του Πνεύματος του Αγίου. Να έχουμε, αδελφοί, αυτά τα σπλάχνα του Λόγου του Θεού. Θα διαβάσω, αδελφοί, έτσι λίγα εδάφια γνωστά, αλλά μου αρέσει, αδελφοί, ειδικά τις Κυριακές να ακούω και να διαβάζω μέσα από τα Ευαγγέλια. Δόξα στον Θεό.
Όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, δόξα στον Κύριο. Αλλά είναι ωραία, αδερφοί, να ακούμε τα λόγια του Κυρίου. Το τι ο Θεός, το ίδιο ο Κύριος έλεγε και τι συνιστούσε ο λόγος του, και τι μας συνιστεί ο λόγος του Θεού. Για να μπορέσουμε να γίνουμε, αδερφοί, άνδρες πίστεως, να μην είμαστε με κάθε άνεμο τον οποίο έρχεται μέσα ζούμε, να μετακινούμαστε. Σήμερα μίλατε να είναι με λαχλάδια. Όχι έτσι, αδερφοί. Σταθεροί. Αμετακίνητοι. Επάνω στο λόγο του Θεού. Όχι κάπου αλλού. Η πηξίδα της Εκκλησίας είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Ο λόγος του Θεού θα μας φέρει μια μέρα μπροστά στον Κύριο. Θα σας δούμε μπροστά στον θρόνο της χάριτος του Θεού. Όχι για να κριθούμε, αδερφοί, αλλά για να λάβει ο καθένας το μισθό του και να λάβουμε στεφάνι δόξης, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Και είναι ωραίο μια μέρα να βρεθείς μπροστά στην παρουσία του Θεού. Είναι θαυμαστό αυτό, αδερφοί. Βλέπετε, σήμερα κάνουμε έναν αγώνα να έρθουμε στην Εκκλησία. Οι μέρημνες είναι πολλές. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, αδερφοί. Δεν είναι λίγα. Ταραχές. Τι να πω, αδερφοί. Ό,τι και να ακούσετε, δεν υπάρχουν σήμερα να ακούσετε ένα καλό νέο. Δεν υπάρχουν καλά νέα σήμερα, αδερφοί. Αλλά τα καλά νέα είναι ο λόγος του Θεού. Όποτε διαβάζεις τα καλά νέα της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν διαβάζεις κάτι άλλο. Υποσχέσεις του Θεού. Η μεγαλύτερη υπόσχεση που έδωσε λέει, όσοι εδέχτηκαν αυτόν, το Χριστό, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν, λέει, παιδιά Θεού. Ξέρεις τι, αδερφέ, να έχεις αυτή τη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού, ότι είσαι παιδί του Θεού. Δεν θα μας το αυτό, αδερφοί. Μα εγώ παιδί του Θεού, ο πρώην αμαρτωλός, ναι. Πρώην αμαρτωλός, πρώην βρίζαμε το Θεό, δεν σεβόμασταν τίποτα, αλλά σήμερα είμαστε παιδιά του Θεού, αδερφοί. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό, πρώτος εγώ. Και πρέπει να μάθω και να μάθουμε να περπατάμε, να σεβόμαστε ως παιδιά Θεού, αδερφοί. Στην Εκκλησία, στις δουλειές μας, αλλά και μέσα στον κόσμο. Πολλές φορές δεν προσέχω, για να μην πω δεν προσέχουμε, και το πάρουμε και προσωπικά. Αν δεν προσέξω, λες ένα σημείο, κάτι, αδερφοί, εξαιτίας σας, λέει, το όνομα του Θεού πλαστημείτε, δυσφημίζετε. Αν δεν προσέξω, είμαι στη δουλειά μου, έρχεται ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, πώς φέρεσαι, πώς φερόμαστε, βγάζουμε το ξύφος, βγάζουμε τον παλιό μας τον εαυτό, πώς φερόμαστε. Σε μια στιγμή χρόνου το έχω κάνει, αδερφοί, όλοι είχαν πέσει εναντίον μου, και σε μια στιγμή χρόνου, όπως με έβαλε ο άλλος στις φωνές, εκεί που καθόμασταν πάντα ήρεμοι, ύψωσα ανάστημα που ο άλλος φοβήθηκε και κάθισε στην άκρη. Δεν περάσανε 10 λεπτά, αδερφοί. 10 λεπτά δεν περάσανε. Σε τι έκανα, αδερφοί. Λέω, συγγνώμη, κυρία, και πήγα, ζήτησα συγγνώμη, αν και δεν έφταγα. Λέω, συγγνώμη, γιατί παραφέρθηκα. Δεν έπρεπε. Και αυτό που άκουσα, μου λέει, όχι, λέει, εγώ έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδερφοί, θα παραφερθούμε. Γι' αυτό είναι καλά, αδερφοί, να έχουμε το Λόγο του Θεού, λέγοντας να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Και να αφήνουμε τον Κύριο να εργάζεται κάθε μέρα τις καρδιές μας, για να μπορούμε, αδερφοί, η καρδιά μας αυτή, γιατί είναι, τι να πω, βγάζει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις πολλές φορές, για να μπορεί αυτή η καρδιά, αδερφοί, να είναι ταπεινωμένη κάτω από το Λόγο του Θεού. Αλλιώς δεν θα πάμε καθόλου μα καθόλου καλά, να το ξέρουμε αυτό. Πολλές φορές λέμε κάτι, αδερφοί, άλλο το ξεκίνημα, άλλο το τέλος.
άλλο πως ξεκινάω, άλλο πως τελειώνω. Το βραβείο το παίρνει, αδερφοί, αυτός ο οποίος τελειώνει. Έτσι δεν είναι? Δεν παίρνει αυτός ο οποίος ξεκινάει. Αυτός ο οποίος τερματίζει παίρνει βραβείο. Και εμείς όλοι θέλουμε να τερματίσουμε, αδερφοί, δόξα στο Θεό, μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε, λέει ο Κύριος, σε μια στιγμή χρόνου αναγκάζει τους μαθητές να πάνε από την άλλη τη μεριά. Ήταν εύκολο? Δεν ήταν εύκολο. Τα κύματα πελώρια, ο άνεμος, λέει, αντίθετος, ενάντιος. Το βλέπουμε αυτό, αδερφοί? Έχουμε μια πορεία, αδερφοί, να πάμε από την άλλη μεριά. Να συναντήσουμε τον Κύριο της δόξης, αδερφοί. Και δεν θα είναι εύκολο αυτό. Αλλά με τον Χριστό τα πάντα μπορούμε να τα νικήσουμε, αδερφοί. Μαζί με τον Χριστό. Μαζί με την Εκκλησία. Μαζί με τους αδερφούς. Μέσα στην ενότητα. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Γιατί οι μαθητές, δεν ήταν ο Πέτρος ο οποίος σκοπελατούσε να πάει από την άλλη τη μεριά, αλλά όλοι οι Απόστολοι, όλη η Εκκλησία πρέπει να σκοπελατούμε να πάμε από την άλλη τη μεριά, αδερφοί, δόξα στον Θεό, και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Θεός δεν μας έφερε, αδερφοί, να ερχόμαστε αντιμέτωποι ο ένας τον άλλον, ιδιαίτερα μας έβαλε όλοι μαζί με ένα σκοπό. Να αγωνιστούμε τον αγώνα αυτόν τον καλό της πίστεως. Όλοι μαζί. Όχι εγώ από εδώ και εσύ από εκεί. Ένα μέτωπο, αδερφοί. Ένας Κύριος. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Να βλέπουμε στον Χριστό. Και μαζί με τον Κύριο να νικούμε πάντοτε, αδερφοί. Ότι θα έρθουν οι δοκιμασίες σε αυτό, αδερφοί. Το ξέρουμε, όχι μόνο το ξέρουμε. Το ζούμε και το βλέπουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε δοκιμασίες, δεν περνάμε προβλήματα. Δεν έχουμε μεγάλες ανάγκες? Έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα από μόνοι μας, αδερφοί? Ποιος μπορεί να κάνει κάτι? Ποιος μπορεί, λέει, να βάλει, λέει, ένα πύχινο στο ανάστημά του? Ποιος? Ποιος μπορεί να το κάνει? Ποιος μπορεί να κάνει μια τρίχια, λέει, από μαύρη άσπρη, από άσπρη μαύρη? Ποιος, αδερφοί? Δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα, το ξέρετε? Ό,τι είναι στη ζωή σου και στη ζωή μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Σε μια στιγμή χρόνου. Μπορεί να αλλάξει όλη σου τη ζωή, αδερφέ μου και αδερφή. Σε μια στιγμή χρόνου. Δεν χρειάζεται πολλά ο Λόγος του Θεού. Θέλει την πίστη σου προς τον Λόγο του Θεού. Θέλει την πίστη μου προς τον Λόγο του Θεού. Να πιστεύω στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού και όχι μόνο. Από τον πράτο όμως. Δεν πρέπει να πράξουμε το Λόγο του Θεού, αδερφή, μέσα στη ζωή μας. Δεν πρέπει. Λέει στο πάντες, εγώ βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Τα λέει πάντες σήμαρτον. Πολλές φορές ξεχώριζα τον εαυτό μου. Λέω, αυτό μιλάει για τους απ' έξω. Δηλαδή εγώ δεν κάνω λάθη. Δεν κάνω τίποτα. Εγώ είμαι Άγιος. Πάντες, λέει, σήμαρτον. Και υστερούνται, λέει, τις δόξεις του Θεού. Πάντες. Εγώ τι κάνω σήμερα? Προσέχω στο Λόγο του Θεού για να μπορέσω να πράξω αυτά τα οποία καταλαβαίνω από το Λόγο του Θεού, αυτά τα οποία με φανερώνει ο Λόγος του Θεού, να τα πράξω μέσα στη ζωή μου. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε, να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ή το δυνατό εις εμάς το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Θα διαβάσω, αδερφοί, από τη σελίδα 9-14, είναι Λουκάς, γιώτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε για τον καλό τον Σαμαρίτη, αδερφοί. Και θα δούμε διάφορα που μας αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και ειδού νομικός της εσηκώθη πειράζον αυτόν και λέγουν, διδάσκαλοι, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον? Ουδέπως αυτόν, εν τον νου μου τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγινώσκεις? Ο δε αποκριτής είπε, θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμειός σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς αποκρίθεις, τούτο κάμνε και θέλεις ζήσεις. Και εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι είναι ο πλησίον μου?
Και αποκριθώς ο Ιησούς είπε: άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς, ήτενες και γυμνώσαντες αυτό και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε διακίνηση της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φράσασε στον τόπο και ελθών και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίδη δε σωδηπορών εξήλθε στον τόπο όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνήθη και πλησιάσας έδες τας πληγάς αυτού επέχε έλεον και ίνων και επιβάσα αυτόν επί το κτίνος αυτού έφεραν αυτόν εις ξενοδοχείων και επιμελήθη αυτού και την επάβρεν ότε εξέρχεται εκβαλών δύο δυνάρια έδωκε εις τον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν επιμελήθητη αυτού και ότι αν δαπανίζεις περιπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτου συμφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντου στους ληστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσα το έλειο εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και σε κάμε ομοίως. Ο λόγος του Θεού. Μιλάει για ένα νομικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα του Θεού. Σήμερα και εμείς γνωρίζουμε το λόγο του Θεού. Γνωρίζουμε τα πράγματα του Θεού. Ξέρουμε ακριβώς, αδερφοί, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Είναι πώς πλησιάζω στον Χριστό. Με τι τρόπο, αδερφοί. Εδώ ο νομικός πλησιάζει, λέει, για να πειράξει, λέει, τον Κύριο. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Και υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί. Οι οποίοι τα βάζουν με τον Κύριο, τα βάζουν με την Εκκλησία, τα βάζουν με τους αδερφούς, τα βάζουν με αυτούς όταν μιλάνε, τα ακούνε το λόγο του Θεού, τα βάζουν με κάθε άνθρωπο ο οποίος μιλάει για το λόγο του Θεού. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν πιστεύω να υπάρχουν και ανάμεσά μας. Εμείς ερχόμαστε να ακούσουμε το λόγο του Θεού, να ζήσουμε με το λόγο του Θεού και να μπορέσουμε, αδελφοί, να δείξουμε πάνω στη δικιά μας τη ζωή τον Χριστό. Να δείξουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Και αυτό ερχόμαστε. Για να δούμε τι θέλει ο Θεός από μένα. Δεν είναι ότι λάβαμε τη σωτηρία και τελειώσανε όλα. Πρέπει και εμείς να γίνουμε γέφυρα για άλλους ανθρώπους. Όπως έγινε κάποιος γέφυρα για σένα. Από κάπου άκουσες τον λόγο του Θεού. Κάποιος με παρησία, με πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Και εμείς βλέπουμε σήμερα, αδελφοί, τα θαυμάσια του Θεού, το οποίο ο Θεός κάνει ανάμεσά μας και μέσα στη ζωή μας. Τα βλέπουμε αυτά. Γιατί ο καθένας θα μας κάνει μια ομολογία. Γνώρισα τον Χριστό. Με θεράπευσε ο Χριστός. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Λάβαμε θεραπεία. Με αναγέννησε ο Χριστός, της ελπίδας ζώσα. Αυτή είναι η παρησία σου και παρεμία, η παρουσία από την οποία έχω στο Θεό. Το θάρρος το οποίο έχουμε. Με βάφτισε με πνεύμα Άγιο. Με μιλάει ο Θεός. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και πιστεύουμε στο λόγο του Θεού. Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να ενεργήσουμε το αυτό, ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφέ. Το βλέπετε, αδερφέ, πήγε να πειράξει το Θεό. Τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Σήμερα, μέσα που έξω για ζωή αιώνιο, θα πω για ποια ζωή μας μιλάτε. Δεν γνωρίζει άνθρωπος την αιώνια τη ζωή, αδερφοί. Και εμείς δεν τη γνωρίζαμε. Από πότε αρχίσαμε να μιλάμε για την αιώνια ζωή, αδερφοί? Από την ημέρα που ο Χριστός ήρθε στη ζωή σου και στη ζωή μου, μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα και έγραψε τα ονόματά μας στη βίβλο της ζωής. Δόξα στον Θεό. Από τότε. Μέχρι τότε και εγώ έλεγα, ποιος Θεός καμιά είναι? Ποιος τον είδε? Ποιος τον είδε το Θεό? Κι όμως εκατομμύρια ανθρώποι είδανε το Θεό, είδανε τον Κύριο της δόξης με τις ενέργειές του και σήμερα απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Δόξα στο όνομα του Θεού, αδερφοί. Και βλέπουμε τα θαυμάσια του Θεού. Τα θαύματα, πολλά, χιλιάδες θαύματα, αδερφοί. Σήμερα βλέπω εδώ πολλά θαύματα. Είσαι ένα θαύμα, αδερφέ, που γνώρισες τον Χριστό. Είναι ένα θαύμα Θεού αυτό. Πες έσωσε ένας άνθρωπος, αλλά σε έσωσε ο Χριστός δια του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος αναγεννάει τον άνθρωπο. Εν αρχή το Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Δόξα τω Θεώ, αδερφοί. Μιλάμε για ένα ζωντανό Θεό.
Μιλάμε για έναν λόγο ο οποίος έρχεται και ανοίγει τις καρδιές των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα των πιστών, η καρδιά σου και η καρδιά μου πρέπει να είναι πάντοτε ανοιχτή για το λόγο του Θεού. Να αφήσουμε το πνεύμα του Θεού να μπει μέσα στις καρδιές μας και να βγάλει κάθε τι το εμποδίζον, το μιένουν για να πλησιάσουμε πιο πολύ στο Θεό, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο λόγος είναι. Το πνεύμα του Θεού είναι. Αλληλούια. Τι έχουμε να πούμε εμείς, αδελφοί, ξέρετε. Κάνω κανένα λίγο την ομολογία μου και τι έχω να πω. Ήμουνα ο αυτός, ήμουνα εκείνος, έκανα αυτό, όλα προστροπή. Αλλά ήρθε ο Χριστός και άλλαξε τη ζωή μου προς δόξα του Κυρίου, αδελφοί. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε για ένα σωτήρα. Για ένα ζωντανό σωτήρα. Όχι για κάποιον ο οποίος. Για ζωντανό. Ο οποίος ακούει, είναι δίπλα σου. Είναι ανάμεσά μας, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Δεν είναι μακριά σου, δεν είναι μακριά μου, αδελφοί. Είναι κοντά μας. Εκεί που το χρειάζεσαι, ζήτησέ τον. Το χρειάζεσαι σήμερα. Ζήτησέ τον, να δεις ότι είναι δυνατός ο Θεός για να σε ελευθερώσει, για να σε ενισχύσει, για να μπορέσεις και εσύ να ευλογήσεις και να δοξάσεις το όνομα του Θεού. Είναι ζωντανός ο Θεός, άδελφε. Βλέπετε η ερώτηση του Θεού μέσα από το λόγο. Δεν μας μιλάει έξω από το λόγο ο Θεός, άδελφε. Και ο άνθρωπος να πλησιάζει το Θεό, ο Θεός δεν του μιλάει έξω από το λόγο, αλλά του μιλάει διά του λόγου. Πώς διαβάζεις? Τι καταλαβαίνεις? Τι καταλαβαίνουμε σήμερα, άδελφοι? Τι διαβάζουμε στο λόγο του Θεού? Εδώ έρχεται και λέει, θέλεις αγαπά Κύριε το Θεό, λέει, εξ όλης της καρδίας. Το ξέρει, το γνωρίζει το λόγο. Φτάνει? Δεν φτάνει, άδελφοι. Δεν φτάνει να γνωρίζω. Δεν φτάνει να το καταλαβαίνω. Δεν φτάνει αυτό μόνο. Είναι καλό να έχω τη γνώση. Και λέει, αγαπάμε τον Κύριο εξ όλης της καρδίας, αδερφέ. Δεν ακούω, Δεν τον αγαπάμε τον Κύριο εξ όλης της καρδίας μας. Δεν φοβάστε για το παρακάτω, αδερφέ. Θεωμαστε. Και εξ όλης της ψυχής σου. Βλέπετε, έχετε ο άνθρωπος να δοξάζει και να αγαπάει τον Θεό ψυχή, σώμα, πνεύμα. Βλέπετε, και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυναμιός σου και εξ όλης της διανύρας σου. Εδώ είναι, άδελφοι. Μέχρι εδώ όλα καλά, όλα όμορφα. Ωραίο δεν είναι? Ποιος δεν αγαπάει τον Θεό? Όποιος δεν αγαπάει, εγώ αγαπάω τον Θεό, λέει ο άλλος. Δεν έχεις μέσα να το βρεις μετά. Και εγώ αγαπάω τον Θεό. Δεν σταματάει εκεί όμως. Για να μπορέσεις να μπορέσεις να δείξουμε την αγάπη μας στο λόγο του Θεού. Και το πλησίω στο εαυτόν, λέει. Βλέπετε τι μας λέει? Όλα καλά μέχρι εδώ. Αλλά και το πλησίω σου. Όχι όπως τον αδερφό. Όπως τον εαυτό σου. Το σημαντικό είναι αυτό. Αγαπάς τον πλησίω σου όπως τον εαυτό σου? Εγώ δεν μπορώ. Μπορούμε? Άμα μπορούμε θα φαίνεται. Αλλά πρέπει να κάνουμε το λόγο του Θεού. Καλό είναι. Πρέπει, έχει νόμο. Καλό είναι να εφαρμόσουμε το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, να αγαπήσουμε όπως αγαπάμε τον Κύριο και τον πλησίο μας. Τον αδερφό μας, την αδερφή μας. Τους ανθρώπους. Πού να μπορέσουμε να φτάσουμε, θα τελειώσω αδερφή για λόγω του χρόνου. Πού να μπορέσουμε, αδερφή, άμα δεν μπορέσω να αγαπήσω τον αδερφό μου, την αδερφή μου, τον λαό του Θεού, να φτάσω στο μέτρο αυτό της αγάπης του Θεού. Που ο Κύριος αγαπούσε τους εχθρούς του. Ήμασταν εχθροί του Χριστού, άδελφοι, το ξέρετε. Μπορούμε κι εμείς να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας? Πρέπει να φας πρώτα στο μέτρο να αγαπήσουμε το λαό του Θεού. Να το πω καλύτερα. Άμα δεν μάθω να αγαπάω τον εαυτό μου, τι θα πει να αγαπήσω τον εαυτό μου? Να δω το συμφέρον, να δω και αυτά τα οποία μου δίνει ο λόγος του Θεού για να μπορέσω να δω το πρόσωπο του Θεού. Αν δεν φτάσω στο μέτρο να αγαπήσω τον εαυτό μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να αγαπήσω τον αδερφό και την αδερφή.
Γίνεται ένας αγώνας αυτό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Θα πεις αν φύγω, αγαπά τον εαυτό μου. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, πρέπει να μάθεις να ζεις με το λόγο του Θεού, γιατί μετά θάνατο λέγεται κρίση. Και το παιδί του Θεού, το οποίο πιστεύει στο λόγο του Θεού, δεν πάει στην κρίση, αλλά μετέβηκε από το θάνατο, λες στη ζωή. Αυτό είναι το θαυμαστό. Φύγαμε από το θάνατο για τη ζωή. Αφού αγαπάμε πλέον τον εαυτό μας, αγαπάμε τη ζωή, πρέπει να στεδραιωθούμε πάνω στο λόγο του Θεού για να δούμε τον Κύριο και για να φτάσουμε στο μέτρο να αγαπάμε όλους τους αδερφούς και όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ευλογία.